Η ανάκαμψη της οικονομίας και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την νεοφυής επιχειρηματικότητα. Σήμερα αναδεικνύουμε ένα παράδειγμα της επιτυχημένης αυτής φόρμουλας που αναγνωρίζεται με ευνοϊκά σχόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο επέλεξε να προβάλλει ως πρότυπο αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων το ερευνητικό πρόγραμμα Νάρνια, ένα διεπιστημονικό δίκτυο αρχικής κατάρτισης για την ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων στην αρχαιολογία για μελέτη υλικού της Ανατολικής Μεσογείου, που συντονίζεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τις 862 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Marie Curie Actions, επιλέγηκαν μόνο 63. Το πρόγραμμα ΔΕ Νάρνια εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, με ποσοστό χρηματοδότησης 100%. Το Νάρνια ήταν η αφορμή δημιουργίας ειδικής ερευνητικής μονάδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που προσφέρει επιπρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πέραν όμως της υψηλής επιστημονικής του αξίας, υπογραμμίζουμε ότι το Νάρνια προσφέρει άνω των 20 διδακτορικών και μεταδιδακτορικών υποτροφιών πλήρους απασχόλησης σε ερευνητές, έτσι ώστε οι υπότροποι να βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελματικής τους ανέλυξης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγχαίρει την Ομάδα Ακαδημαϊκών και Νέων Επιστημόνων και Ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, επιθυμεί να τονίσει ότι επιβάλλεται να απλοποιήσουμε διαδικασίες και να δημιουργήσουμε όλες τις υποστηρικτικές δομές που θα επιτρέψουν στην Κύπρο να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσα από την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ώστε η χώρα να καταστεί ανταγωνιστική.